Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, κυρίες και κύριοι, νομίζω μόνο σχολικές μονάδες έχουμε, έτσι δεν είναι, οι εκπρόσωποι. Καλημέρα σας. Το όνομά μου είναι και άλλη φορείς. Ακούω κάτι. Είναι οριζόντια η... Είναι οριζόντια, αλλά έτσι όπως το είδα, μια... εντάξει, σύμφωνοι. Αναμένω στο εκπαιδευτική. Καλημέρα σας, το όνομά μου είναι Λεωνίδας Παπαστεργίου. Είμαι διευθυντής, αν δεν έχουμε συναντηθεί, γνωριστή της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Erasmus Plus, που είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας αυτή, εν ώψη της προθεσμίας που έχουμε, της καταληκτικής προθεσμίας, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 2.10 του προγράμματος Erasmus Plus. Εν γέννη να πω δύο λόγια, αν και όλοι γνωρίζετε, το ΙΚΙ ήδη είναι από την αρχή του προγράμματος το 1987, αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τομείς, όταν λέμε σε τέσσερις τομείς, χωρίζουμε, τους διακρίνουμε τέσσερις τομείς, σχολική εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ανώτατη higher education, ανώτατη εκπαίδευση ή τριτοβάθμια, όπως λέγαμε παλιότερα. Βέβαια, το ΙΚΙ είναι το ιστορικό ΙΚΙ, ξεκινάει το 1951, δεν ξέρω αν μάλλον κανείς από εμάς δεν ήταν στη ζωή, και στην πιο δύσκολη περίοδο ίσως της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής ιστορίας της Ελλάδας. Το 1951 κατεστραμμένα όλη η οικονομία από τον πόλεμο, τον δεύτερο, και η κοινωνία από τον εμφύλιο πόλεμο, που μάλιστα είμαστε και οι μόνοι που λέμε εμφύλιο, το αυτό που λένε οι άλλοι civil war. Τότε κάποια λαμπρά μυαλά της εποχής έχουν στο μυαλό τους ότι δεν θα πατήσει η Ελλάδα, δεν θα πατήσει ποτέ στα πόδια της με την έννοια της αναπτυξιακής της πορείας, αν δεν υπάρξει κάτι που να βοηθήσει τους φτωχούς, καλούς φοιτητές, μαθητές, σπουδαστές τότε, να προχωρήσουν, να... τότε ξεκινάμε με την επαγγελματική εκπαίδευση, που ήταν η μεγάλη ανάγκη, και αργότερα σε σπουδές, πρώτα στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές και στη συνέχεια και στην Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι πλέον, αν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων έως και τη δεκαετία του 90 και το 2000, τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν στελεχωθεί με υποτρόφους του ΙΚΙ. Άρα η κύρια αρμοδιότητα, ας το πούμε έτσι, στόχος, σκοπός, ήταν οι ατομικές υποτροφίες. Και στη συνέχεια, το 87, ήρθε το πρόγραμμα δηλαδή πρώτα το πρόγραμμα Erasmus στην Ελλάδα και ανατέθηκε η διαχείρισή του στο ΙΚΙ. Το Erasmus είναι το πιο πετυχημένο, όλοι το ξέρουν. Είναι γνωστό της πάση ότι μιλάμε για το πιο πετυχημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και πλέον της νεολαίας, του αθλητισμού και των media, νομίζω. Είναι το πιο πετυχημένο, δεν είναι τυχαίο. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει προγράμματα έχοντας μια αρχή. Η ομορφιά είναι στην απλότητα. Έχει δύο συστατικά και με αυτά τα δύο συστατικά προσθέτει λεπτομέρειες και σχεδιάζει προγράμματα τα οποία είναι πετυχημένα με την έννοια ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Τα δύο συστατικά είναι τα εξής. Κινητικότητα, έτσι ξέραμε το Erasmus, κινητικότητα, κυρίως σε εντός της Ευρώπης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξεκίνησε τότε και όπως έχει φτάσει να είναι σήμερα με αυτά τα κράτη-μέλη και τα λοιπά. Αλλά και πέραν της Ευρώπης, πλέον αφού οι ανάγκες και οι στόχοι είναι διαφορετικοί και το επιτάσσουν, δηλαδή όλοι πλέον μιλάνε για διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, για παράδειγμα, ή και παλιότερα γενικότερα, ή για συνεργασία με γειτονικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Άρα, δεν είμαστε πλέον στα στενά σύνορα της Ευρώπης, αν και το πρόγραμμα είναι αμιγώς ευρωπαϊκό και η χρηματοδότησή του, αλλά και αυτοί που στην ουσία
χρηματοδοτούνται και συμμετέχουν. Είτε είναι κράτη-μέλη, είτε έχουν ειδική συμφωνία, είναι σε μια ειδική, πώς να πω, σε μια ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με λίγα λόγια, τώρα έχουμε τις δύο δράσεις, αλλά εν ώψη της, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι τρεις το μηνός ή τέσσερις οι καταληκτικοί, το 2-10. Τέσσερις το μηνός. Εν ώψη της καταληκτικής προθεσμίας αυτής, κάνουμε μια, οργανώσαμε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση. Κυρίως απευθύνεται σε αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρονται, έχουν ετοιμάσει κάτι και θα θέλανε να τελειοποιήσουν την αίτησή τους. Είπα πριν κάτι για τις σχολικές μονάδες, αν και είναι οριζόντια όντως, όπως λέμε, αυτή στη τζάργον αυτή των ευρωπαϊκών, αφορά σε όλους. Έχοντας στο μυαλό μου ότι κυρίως οι σχολικές μονάδες, τα σχολεία, έχουν εγγενείς αδυναμίες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Όταν λέω εγγενείς, τι εννοώ? Εννοώ αναφορικά με τη διαχείρισή τους. Πλέον όταν μιλάμε για μεγάλες χρηματοδοτήσεις, πέραν του know-how, κάποιος οργανισμός πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται χρήματα στο πλαίσιο της νομιμότητας κτλ. Δηλαδή τουλάχιστον να έχει μια μονάδα οικονομική στοιχειώδη για να διαχειρίζεται τα χρήματα. Και αυτό δεν το έχουμε καταφέρει με τα σχολεία. Ή ό,τι έχουμε καταφέρει είναι με διάφορους τρόπους να υπερβαίνουμε τα προβλήματα. Για παράδειγμα, τα σχολεία δεν έχουν ΦΠΑ. Δεν έχουν λογιστήριο. Πλέον υπάρχουν και αμοιβές των ανθρώπων. Δεν μπορούν να τις, οι ίδιοι να τις διαχειριστούν. Δεν έχουν αφημί, δεν μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό. Όπως θα πήγαινε ένας άλλος το πρωί, θα ξύπναγε το πρωί, θα πήγαινε στην τράπεζα να ανοίξει ένα λογαριασμό. Έχουμε ειδικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις, σκία κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης, δεν θα σας απασχολήσω με αυτό. Αυτό οι δικαιούχοι αυτοί, οι επιτυχώντες, κάνουμε τεχνικές ημερίδες πριν ξεκινήσουμε για να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Δίνω το λόγο τώρα στον πρώτο μιλητή. Κύριε Μπάρμπα, αν θέλετε, ποιος, ας πούμε, θα κάνει την... Θα μιλήσω εγώ. Άρα είναι η κυρία Δημητρίου. Όχι, λέω, είναι κάποιος που είναι facilitator, να λέει η κυρία Δημητρίου, να μοιράζει. Ναι. Αυτό εννοούσα, ήξερα ότι ποιοι είναι οι μιλητές. Τη σειρά δεν ήξερα. Λοιπόν, είναι η κυρία Δημητρίου. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Μπορεί να συστηθεί και μόνη της, θα μας κάνει μια... Ωραία. Θα μας πει για τις προτεραιότητες κτλ. Καλημέρα σας από μένα. Έχουμε στο τέλος συζήτηση, Τάσο, στο πρόγραμμα. Ναι, θα δώσουμε και το λόγο. Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει για να απαντήσουμε σε απορίες. Ωραία, και εγώ θα μείνω στο τέλος. Να πω λίγο κάτι εγώ, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαστεργίου, του διευθυντή μας, για την ωραία, πολύ ωραία εισαγωγή. Οι ερωτήσεις στο τέλος, ναι. Ναι. Εντάξει. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Δημητρίου Δήμητρα, συντονίστρια της βασικής δράσης ΚΑΑ2 στο τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα μιλήσουμε για τις οριζόντιες προτεραιότητες που αφορούν το νέο πρόγραμμα Erasmus Plus 2021-2027. Είναι τέσσερις λοιπόν οι οριζόντιες προτεραιότητες. Έχουμε λοιπόν τέσσερις πυλώνες. Την ένταξη και πολυμορφία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο. Να πάμε λίγο να τις δούμε μία-μία και να τις αναλύσουμε. Ένταξη και πολυμορφία. Αποτελεί τη βασικότερη προτεραιότητα του νέου προγράμματος, που περικλείει τις υπόλοιπες. Ο στόχος της είναι οι ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και των ομάδων που εκπροσωπούνται και νέων οργανισμών που δεν έχουν εμπειρία. Μέτρα για τη συμμετοχή των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες θα πρέπει να λαμβάνονται σε όλα τα σχέδια. Να δούμε λίγο τα άτομα με τις λιγότερες ευκαιρίες. Είναι τα άτομα με αναπηρίες ή και άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή και δυσκολίες που σχετίζονται με τη δομή των υπαρχόντων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, οικονομικά, γεωγραφικά εμπόδια, πολιτισμικές διαφορές, άτομα που είναι θύματα διακρίσεων λόγω καταγωγής, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού ή
και άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προέρχονται από τον συνδυασμό των ανωτέρων. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν εργαλεία για την ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, όπως επιπλέον χρηματοδότηση στους ίδιους τους μετακινούμενους ή τους οργανισμούς αποστολής, τη χρήση ευέλικτων μορφών κινητικότητας με μικρότερη διάρκεια και τέλος προπαρασκευαστικές, σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την καλύτερη οργάνωση της περίοδος κινητικότητας. Προχωράμε στο ψηφιακό μετασχηματισμό, στο Digital Erasmus, που στόχος του είναι η ανάπτυξη υψηλού επίπεδου ψηφιακής εκπαίδευσης, προσβάσιμη σε όλους. Και τέτοια παραδείγματα είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση μαθητών και σπουδαστών με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες, η συμμετοχή από απόσταση των υπολείπων μαθητών ή σπουδαστών στις δράσεις των μετακινούμενων, δράσεις προετοιμασίας και συνέχιση της συνεργασίας με τον οργανισμό υποδοχής μετά το πέρας της περίοδου κινητικότητας, όχι απλά πάμε στην κινητικότητα και μετά σταματάμε τη συνεργασία μας με τον οργανισμό. Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Green Erasmus. Στόχος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιματικά να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Όλα τα σχέδια λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνουν πράσινα μέτρα για την βιώσιμη υλοποίηση των σχεδίων με όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παραδείγματα, υιοθέτηση πρακτικών που συνδέονται με την ψηφιακή μετάβαση, δηλαδή να αποφύγουμε τη χρήση χαρτιού, η αποφυγή χρήσης πλαστικού μιας χρήσης στις συναντήσεις και στις κινητικότητες χρήση μεταφορικών μέσων με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Τελευταία οριζόντια, προτεραιότητα, είναι η συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο. Στόχος, η ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών και της έννοιας του ενεργού πολίτη, ιδίως για τους νέους που μετέχουν στο πρόγραμμα, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των συμμετεχόντων και η ενίσχυση του αντικτύπου του προγράμματος. Παραδείγματος χάρη, συμμετοχή των μετακινούμενων μαθητών ή σπουδαστών σε εθελοντικές δράσεις στη χώρα υποδοχής, έμφαση στη χρήση των αποτελεσμάτων σχεδίων Erasmus σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι εκτός από τις οριζόντιες προτεραιότητες υπάρχουν και τομεακές προτεραιότητες που αυτές μπορείτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να περάσουμε στον επόμενο που λέει το πρόγραμμα. Τάσο, θέλεις... να περάσουμε στην κυρία Ηλιοπούλου. Καλησπέρα, ακούγομαι? Ναι. Ωραία. Πάω να ανοίξω την παρουσίασή μου. Δήμητρα, φαίνεται? Όχι, Άννα, δεν φαίνεται. Τώρα? Όχι. Τώρα φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, ονομάζομαι Ηλιοπούλου Άννα, είμαι υπεύθυνη διαχείρισης σχεδίων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης στη βασική δράση 2. Η βασική δράση 2 χωρίζεται στα σχέδια 220, συμπράξεις συνεργασίας, και στα σχέδια 210, συμπράξεις μικρής κλίμακας. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για τη μικρή κλίμακα. Οι συμπράξεις λοιπόν μικρής κλίμακας, ξεκινάω με βασικά χαρακτηριστικά τους. Χαρακτηρίζονται από μικρότερη επιχορήγηση, τα λεγόμενα lampstands, μικρότερη διάρκεια και απλούστερες διοικητικές απαιτήσεις. Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή λιγότερο έμπειρων και νεοεισερχόμενων οργανισμών, ώστε να μειωθούν οι φραγμοί εισόδου για οργανώσεις με μικρότερη οργανωτική ικανότητα. Παράλληλα, οι συμπράξεις μικρής κλίμακας στηρίζουν ευέλικτες μορφές δραστηριοτήτων, αναμειγνύοντας στην ουσία δραστηριότητες με εθνικό και διακρατικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας πάντα την ευρωπαϊκή τους διάσταση. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που έχω σημειώσει για τις συμπράξεις και θα το δούμε σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, είναι ότι η δράση αυτή παρέχει περισσότερα μέσα στους οργανισμούς να προσεγγίσουν άτομα και ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια έχω σημειώσει εντάχει κάποιες διαφορές που έχουν οι συμπράξεις μικρής κλίμακας με τις συμπράξεις συνεργασίας. Δηλαδή, πολύ μικρότερες επιχορηγήσεις. Στα 210 μιλάμε για 30 και 60 χιλιάδες. Μικρότερη διάρκεια,
απαιτούν πιο απλουστευμένη διαχείριση, διευρυμένη πρόσβαση και πιο ευέλικτες μορφές δραστηριοτήτων. Οι στόχοι της δράσης. Πάμε να δούμε τους στόχους τώρα. Πρόσβαση. Δηλαδή, θέλουν να προσελκύσουν και να διευρύνουν την πρόσβαση σε νεοεισερχόμενους και λιγότερο έμπειρους φορείς, αλλά και να στηρίξουν την ένταξη, όπως είπαμε και πριν, ομάδων στόχων με λιγότερες ευκαιρίες, αλλά και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά. Θέλουν να ενισχύσουν την ποιότητα της εργασίας και των πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών και ιδρυμάτων, να εκπληρώσουν κοινές ανάγκες και προτεραιότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της ακατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, να οικοδομήσουν ποιότητα των οργανισμών ώστε να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά σε διακρατικό και διατομεακό επίπεδο και να διευκολύνουν το μετασχηματισμό και την αλλαγή τόσο σε επίπεδο ατομικό, αλλά και οργανισμού, αλλά και τομεακό. Ορισμοί διευκρινήσεις. Νεοεισερχόμενος οργανισμός. Τι είναι ένας νεοεισερχόμενος οργανισμός? Είναι ο οργανισμός που δεν έχει λάβει προηγουμένως στήριξη στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου δράσης, στην προκειμένη περίπτωση ΚΑΠΑ 2, που υποστηρίζεται από αυτό το πρόγραμμα είτε προγενέστερο, είτε ως συντονιστής, είτε ως εταίρος. Τι είναι ο λιγότερο έμπειρος οργανισμός? Ο οργανισμός που δεν έχει λάβει στήριξη στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου δράσης, που υποστηρίζεται από αυτό το πρόγραμμα ή το προγενέστερο, πάνω από 2 φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Και πριν πούμε ακριβώς τι είναι η συμπράξη μικρής κλίμακας, να πούμε τι δεν είναι. Δεν είναι μια νέα μορφή 229, δηλαδή συμπράξη μεταξύ σχολείων, και δεν είναι κινητικότητα αυτή καθ' αυτή. Ξεκινάω με τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο υπόλοιπο μέρος της παρουσίασής μου. Ποιος υποβάλλει? Υποβάλλει ο συντονιστής εκ μέρους της σύμπραξης στην εθνική μονάδα της χώρας του και είναι αυτός που θα μοιράσει εν τέλει, αν το χρηματοδοτηθεί το σχέδιο, τα χρήματα με εμβάσματα στους υπόλοιπους εταίρους. Και είναι επιλέξιμη. Οποιοδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει σε χώρο του προγράμματος, δεν αφιέρωσα διαφάνεια να αναλύσει τις ποιες είναι οι χώρες του προγράμματος. Είναι πολύ αναλυτικά στον οδηγό. 27 κράτη-μέλη, 3 χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 3 χώρες που είναι προς ένταξη και υπάρχουν και τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις, υποκριτήρια και υποπροϋποθέσεις. Τα λέει αναλυτικά ο οδηγός. Κατάλληλοι και διαφορετικοί εταίροι. Αυτό το λέμε γιατί? Για να υποφελούνται εκατέρωθεν όλοι οι εταίροι της σύμπραξης από το expertise και το προφίλ του καθενός, αλλά και για να παράξουν συναφή και ποιοτικά αποτελέσματα. Συγχωρήστε. Πόσο συμμετέχουν? Τουλάχιστον 2 φορείς από 2 διαφορετικές χώρες του προγράμματος για να είναι επιλέξιμη η αίτηση. Βασικό. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός συμμετοχόντων, ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι εγείρονται ερωτήματα αν υπάρχει μια σύμπραξη με 15 εταίρους που αιτούνται χρηματοδότηση για 30.000 ευρώ. Φαίνεται ότι μάλλον δεν θα είναι οικονομικά αποδοτικό αυτό το σχέδιο. Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται ρητά μέσα στην αίτηση. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη διαφάνεια για τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Προτεραιότητες, μία οριζόντια ή και μία τομεακή. Τις οριζόντιες τις είπε και η κυρία Δημητρίου, αφιερώνω και εγώ μια διαφάνεια εντάχει. Οι τομεακές είναι πάρα πολύ αναλυτικά διατυπωμένες μέσα στον οδηγό και παράλληλα πρέπει να μελετήσετε και τη συμπληρωματική ανακοίνωση του 2023 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΗΚΙ. Μαζί με τον οδηγό να τα μελετήσετε αυτά. Διάρκεια. 6 έως 24 μήνες, βάσει στόχων σχεδίου και είδους δραστηριοτήτων. Δηλαδή, εδώ επαφίεται η αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή, και η διάρκεια και το ποσό πρέπει να μπορούν να υποστηριχθούν από το φορέα. Δηλαδή, αν ένας φορέας έχει σκοπό να υλοποιήσει 2 δραστηριότητες και αιτείται προϋπολογισμό 60.000 ευρώ, πάλι εγείρονται ερωτήματα για το πόσο οικονομικά αποδοτικό θα είναι το συγκεκριμένο σχέδιο. Ο τόπος. Στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο και μπορεί παράλληλα και σε ένα θεσμικό όργανο, στην έδρα ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτές τις 5 που έχω σημειώσει. Ωστόσο, πρέπει να παρασχεθεί επαρκή αιτιολόγηση γιατί να γίνει σε ένα από αυτά τα 5 μέρη και τι προστιθέμενη αξία θα προσφέρει στο σχέδιο αν επιλεγεί μια από αυτές τις 5 τοποθεσίες. Κριτήρια επιλεξιμότητας. Αίτηση στην Εθνική Μονάδα του Συντονιστή. Αυτό το είπαμε και πριν. Η ίδια εταιρική σύνθεση μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση ανακαταληκτική ημερομηνία.
Πότε μπορεί να γίνει αυτό? Έως τις 4 Οκτώβρη του 2023. Μία ώρα Ελλάδας, 12 ώρα Πεξελών. Το είπε και ο κ. Παπαστεργίου πριν. Όργανος του σχεδίου. Εδώ περιλαμβάνονται 4 στάδια που ξεκινούν πριν καν ακόμα γίνει η υποβολή της αίτησης. Και στα οποία πρέπει να συμμετέχουν εισάξια όλοι οι εταίροι, να έχουν ενεργή συμμετοχή, όχι μάλλον εισάξια, να έχουν ενεργή συμμετοχή όλοι, ώστε να βελτιώσουν έτσι και τη μαθησιακή τους εμπειρία. Ξεκινάμε με το σχεδιασμό. Ανάγκες, στόχοι, αποτελέσματα είναι πράγματα που πρέπει να σχεδιαστούν στο πρώτο στάδιο. Προετοιμασία. Π.χ. ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων, η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας και, ο εντοπισμός των ομάδων στόχων. Περνάμε στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Και τέλος είναι η παρακολούθηση. Δηλαδή, πώς αξιολογείται ο αντίκτυπος που είχε το σχέδιο σε διάφορα επίπεδα. Οριζόντιες προτεραιότητες δεν θα πω πολλά πράγματα, τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά η κυρία Δημητρίου. Πάμε τώρα στα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων. Για αρχή θα γίνει ο έλεγχος της επιλεξιμότητας. Αυτό γίνεται πριν λάβει χώρα η ποιοτική αξιολόγηση της αίτησης. Έλεγχος προαναπλής υποβολής αιτήσεων. Στην περίπτωση που η ίδια ή παρόμοια αίτηση έχει υποβληθεί σε άλλο τομεακό, στην εθνική μονάδα, ή και σε περισσότερες από μία εθνικές μονάδες, θα απορρίπτονται όλες οι εμπλεκόμενες αιτήσεις. Ακολουθεί η ποιοτική αξιολόγηση που γίνεται από εμπειρογνώμονες και μετά πάμε στον έλεγχο διπλής χρηματοδότησης. Διασταυρώνεται εκεί το περιεχόμενο των αιτήσεων που πρόκειται να επιλεγούν για χρηματοδότηση μεταξύ των εθνικών μονάδων. Πάμε τώρα στα κριτήρια αξιολόγησης. Η συνάφεια του σχεδίου, το περισσότερο που καταλαμβάνει είναι 30 μονάδες. Εκεί εξετάζονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες, το προφίλ, η πείρα και οι δραστηριότητες που προτείνει το σχέδιο. Και κατά πόσο θα φέρει προστιθέμενη αξία. 30 μονάδες δίνει και η ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου. Στόχοι, δραστηριότητες, αξιολογείται η μεθοδολογία, αν αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία και αν υιοθετεί πράσινες πρακτικές του συγκεκριμένου σχέδιου. Προχωράμε στην ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας, 20 μονάδες. Εκεί αξιολογείται το πόσο κατάλληλο είναι το μείγμα συμμετεχόντων που συμμετέχουν, που ετούνται το συγκεκριμένο σχέδιο. Και κατά πόσο είναι ισότιμη η κατανομή των καθηκόντων μεταξύ τους και κατά πόσο είναι από την οι μηχανισμοί συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων. Ο αντίκτυπος μπορεί να πάρει μέχρι 20 μονάδες. Εκεί αξιολογείται πώς ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα μέσα στο φορέα, τι θετικό αντίκτυπο είχε εντός, εκτός οργανισμού και πώς κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και γιατί όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ τονίζουμε ότι η βαθμολογία πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 μονάδες και να έχει καταλάβει και στη βαθμολογία αυτή συμπεριλαμβάνεται ότι κάθε κριτήριο έχει πάρει τουλάχιστον 50%. Δηλαδή, δεν μπορεί στη συνάφεια του σχεδίου να έχει ένα σχέδιο 29 στα 30, αλλά στον αντίκτυπο 5 στα 20. Πρέπει σε όλα τα κριτήρια να έχει πιάσει το 50%. Κανόνες χρηματοδότησης, το είπαμε και πριν, τα ποσά κατά αποκοπήν είναι 30 και 60 χιλιάδες. Ανάλογα με τις δραστηριότητες που επιθυμούν να υλοποιήσουν και τα αποτελέσματα που επιθυμούν να επιτύχουν οι συμπράξεις. Οι ετούντες πρέπει να επιλέξουν το ποσό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους, είναι αυτό που είπα και πριν, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτική χρήση των κονδυλίων και την τήρηση της αρχής της χρηματοδότησης. Δηλαδή, οι προϋπολογισμοί των σχεδίων αναμένεται να συμπληρωθούν και με άλλες πηγές χρηματοδότησης πέρα από αυτό το ποσό που θα εγκριθεί. Καταβολή της επιχορήγησης. Προϋπόθεση για την καταβολή ολόκληρου του ποσού της επιχορήγησης είναι η ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων όπως έχουν περιγραφεί και εγκριθεί στην αίτηση. Εάν μία ή περισσότερες δραστηριότητες είτε δεν ολοκληρώθηκαν, είτε ολοκληρώθηκαν εν μέρη, είτε αξιολογήθηκαν ως μη ικανοποιητικές κατά την ποιοτική αξιολόγηση, η Εθνική Μονάδα δίνεται να προβεί σε μείωση της κοινοτικής επιχορήγησης. Πού βασίζεται τώρα η αξιολόγηση της τελικής έκθεσης? Στις λεπτομερείς περιγραφές κάθε δραστηριότητας που υλοποιήθηκε, στις πληροφορίες που δείχνουν το επίπεδο επίτευξης των στόχων του σχεδίου που αναφέρονται στην αίτηση, στην ποιότητα των αποτελεσμάτων του σχεδίου που αναρτώνται στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων Erasmus Plus και στην αυτοαξιολόγηση των οργανισμών εταίρων. Έχω γράψει και εδώ κάποιες συμβουλές, κάποια tips, πείτε το όπως θέλετε. Οι αναγνωρισμένες ανάγκες και οι στόχοι του σχεδίου είναι απαραίτητο να σχετίζονται με τον τομέα που κατατίθεται η αίτηση. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε υποβάλει την αίτησή σας στο σωστό τομέα σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους. Οι στόχοι του σχεδίου πρέπει να είναι καθορισμένοι με ακρίβεια και σαφήνεια,
όχι, όχι γενικόλογα, να το πω αλλιώς. Συστήνεται ισχυρά, το καταλάβατε, σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασής μου, να συμμετέχουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Και συστήνεται επίσης να χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες του προγράμματος. Μην αφήσετε την υποβολή για τελευταία μέρα, για να μην αγχωθείτε. Το declaration of honor το υπογράφει πάντα ο νόμος εκπρόσωπος, ο εν ενεργεία, τη στιγμή που κατατίθεται η αίτηση. Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, είναι είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Εμείς προτείνουμε στα αγγλικά για να είναι κατανοητή η αίτηση από όλη τη σύμπραξη. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα Θημιλιοπούλου. Και να περάσουμε στην επόμενη συναδέλφια, στην κυρία Τσομίτσου. Καλησπέρα και από μένα. Μία στιγμή λίγο να κάνω το διαμερισμό της παρουσίασής μου. Δεν τη βλέπω. Είναι η Χρήση. Αν ξέρω την είναι. Δεν την έχω. Μετά μας είναι. Την είχα ανοίξει. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από εμένα. Ονομάζομαι Μαρία Τσομίτσκου, είμαι υπεύθυνη σχεδίων της βασικής δράσης 2 και μαζί θα δούμε τα βήματα για τη συμπλήρωση της αίτησης ΚΑΠΑ210 των συμπράξεων μικρής κλίμακας. Αυτό που πρέπει να έχετε στο νου σας πριν ξεκινήσετε την υποβολή της αίτησης είναι να έχετε αποφασίσει για την ομάδα στόχο ή τις ομάδες στόχους στις οποίες θα ασχοληθείτε, τις προτεραιότητες στις οποίες θα αναφερθείτε μέσα στο σχέδιό σας και αυτός ο συνδυασμός αυτών των δύο θα σας οδηγήσει στο τομεακό στο οποίο θα υποβάλλετε την αίτησή σας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο, στην Εθνική Μονάδα του Συντονιστή του Σχεδίου. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτό το σύνδεσμο, σας εμφανίζεται αυτή η διαφάνεια, αυτή η εικόνα που φαίνεται στη διαφάνεια. Αριστερά στη στήλη φαίνονται οι οργανισμοί, opportunities, το Erasmus. Οπότε λοιπόν κλικάρετε στο Erasmus Plus και οδηγήστε σε αυτήν εδώ πέρα την εικόνα, η οποία στο μέσο της έχει τα παιδεία, δηλαδή την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την σχολική εκπαίδευση και την ανώτατη εκπαίδευση. Εμείς εδώ πέρα, στη σημερινή μας παρουσίαση, έχουμε επιλέξει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οπότε, λοιπόν, στην τελευταία στήλη που υπάρχουν τα σχέδια K210 με καταληκτική ημερομηνία την 4η Οκτωβρίου 2023 στις 12 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Βρυξελών. Κλικάρετε λοιπόν την υποβολή, το apply και εισέρχεστε στο πεδίο της αίτησης. Στην αριστερή πλευρά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι βλέπουμε το μενού που θα διατρέξουμε καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε με τα περιεχόμενα. Έχουμε επιλέξει λοιπόν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σημειώνουμε τον τίτλο του σχεδίου μας. Εμείς έχουμε επιλέξει το σώζοντας το περιβάλλον και εξασφαλίζοντας το μέλλον. Από κάτω αναφέρουμε τον τίτλο μας στα αγγλικά. Συνεχίζουμε με το ακρόνιμο. Και προχωράμε με την ημερομηνία έναρξης του σχεδίου μας, η οποία στην περίπτωση του δεύτερου call 2023 είναι από 1η Ιανουαρίου του 2024 μέχρι και 31 Αυγούστου του 2024. Συνεχίζουμε να θέσουμε τη διάρκεια που επιθυμούμε να έχει το σχέδιό μας, που είναι στα σχέδια αυτά μικρής κλίμακας είναι από 6 μήνες μέχρι και 24. Εμείς εδώ έχουμε επιλέξει το 12μηνο. Οπότε δεξιότερα εμφανίζεται αυτόματα η καταληκτική ημερομηνία του σχεδίου μας, που είναι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Έπειτα συνεχίζουμε με την επιλογή της εθνικής ομάδας του συντονιστή φορέα, που στην περίπτωσή μας είναι η ελληνική εθνική μονάδα. Σημειώνουμε δεξιότερα τη γλώσσα στην οποία επιθυμούμε να έχει το σχέδιό μας. Συνήθως επιλέγουμε τα αγγλικά ή τα ελληνικά στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά δεν απαγορεύεται και οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, επιλέγετε το ποσό, το κατ' αποκοπή ποσό που θέλετε να έχει η αίτησή σας, σύμφωνα με τις ανάγκες, τους στόχους και τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. Τα ποσά τα οποία έχουν τα δύο σχέδια, τα σχέδια μικρής κλίμακας είναι μεταξύ των 30.000 και των 60. Δύο επιλογές, δηλαδή 30 και 60.000 ευρώ.
Συνεχίζουμε τώρα στο πεδίο των προτεραιοτήτων και των θεμάτων. Όπως σας προανέφεραν και οι συνάδελφοι, στα σχέδια μικρής κλίμακας, μία τουλάχιστον οριζόντια προτεραιότητα είναι απαραίτητη και ή μία τουλάχιστον τομεακή προτεραιότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς, στο παράδειγμά μας, έχουμε επιλέξει την ένταξη και τη διαφορετικότητα. Στο επόμενο πεδίο έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε δύο επιπλέον προτεραιότητα σύμφωνα φυσικά με τους στόχους του σχεδίου σας. Εμείς εδώ έχουμε επιλέξει τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού των ενηλίκων και μία οριζόντια και μία επιπλέον προτεραιότητα που αναφέρεται στην αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στο επόμενο πλαίσιο μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία θέματα που απευθύνονται στο πρόγραμμά σας. Εμείς, επειδή έχουμε επιλέξει ως οριζόντια την ένταξη και τη διαφορετικότητα, έχουμε συνεχίσει να επιλέξουμε ως θέμα την ενσωμάτωση, την πρόθεση της ισότητας και της μη διάκρισης. Θα συνεχίσουμε τώρα με την παρουσίαση των συμμετεχόντων οργανισμών. Θα επανέλθω στην περιγραφή του σχεδίου, όπως φαίνεται στην αριστερά, στο αριστερό τμήμα της οθόνης σας. Οπότε, λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε τους συμμετέχοντες οργανισμούς, δηλαδή τον applicant, σημειώνοντας δηλαδή το ID του, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το legal name και η χώρα από η χώρα, δηλαδή η Ελλάδα στην περίπτωσή μας. Θα συμπληρώσετε από κάτω όλους τους partners πάλι με την ίδια λογική εισάγοντας το OID. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι για τα σχέδια μικρής κλίμακας είναι δύο φορείς από δύο διαφορετικές χώρες, δηλαδή ο Έλληνας και ένας επιπλέον εταίρος από μια άλλη χώρα. Χωρίς να υπάρχει ανώτατος αριθμός εταίρων για τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους σχέδια. Συνεχίζουμε τώρα, εφόσον λοιπόν έχετε εισάγει στην προηγούμενη καρτέλα, όπως είδαμε, τα στοιχεία το ID του συντονιστή και των εταίρων, στην περίπτωση εδώ πέρα του συντονιστή, εμφανίζεται να συμπληρωθεί το προφίλ, το background και η εμπειρία του συντονιστή συγκεκριμένα και εν συνεχεία, σε ανάλογη περίπτωση, και των εταίρων. Επίσης, να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να προσθέσετε κάτω δεξιά που αναφέρει το Add an Associated Person, δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία θα εκπροσωπούν τον οργανισμό, το συντονιστή και αντίστοιχα τους εταίρους. Δηλαδή, θα συμπληρώσετε τα στοιχεία του Legal Representative, του νόμιμου εκπροσώπου, καθώς και του ατόμου του υπευθύνου επικοινωνίας από την ομάδα του συντονιστή. Και αντιστοίχως, το ίδιο θα κάνετε, θα πράξετε και για τους εταίρους. Εδώ πέρα τώρα θα αναφερθούμε λίγο στην περιγραφή των συμμετεχόντων οργανισμών, δηλαδή θα πρέπει να αναφερθούμε πώς δημιουργήθηκε η εταιρική σχέση, τα δυνατά σημεία κάθε εταίρου στο σχέδιο, το know-how δηλαδή. Θα πρέπει να αναφερθείτε στην τεχνογνωσία που φέρει κάθε εταίρο στη σύμπραξη, ώστε αθρηστικά να αποδεικνύεται ότι μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία οι προτινόμενες δραστηριότητες. Στο επόμενο πλαίσιο θα συνεχίσετε να αναφερθείτε στην διασφάλιση, πώς θα επιτύχετε τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης του έργου μέσω της καλής συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων. Αυτό κάτι που θα μπορούσατε να αναφέρετε, εμείς το αναφέρουμε ως παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το ακολουθήσετε, εσείς σημειώνετε αυτά που πρέπει για το δικό σας το σχέδιο. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι ότι θα πρέπει να αναφερθείτε στο πώς θα επικοινωνεί η ομάδα σας, δηλαδή μέσω meetings, reports, πόσο συχνά απαιτείτε να έχετε αυτή την επικοινωνία ανάλογα με τη διάρκεια του σχεδίου, να αναφερθείτε στον προγραμματισμό των συναντήσεων, ανάλογα με τη χρονική στιγμή και τη διάρκεια του σχεδίου και τις δραστηριότητες που θέλετε να υλοποιήσετε, να αναφερθείτε σε μεικτές μορφές δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν, διαζώσεις και διαδικτυακές, οι οποίες σημειωτέων αυξάνουν και τις ψηφιακές ικανότητες και την ετοιμότητα των συμμετεχόντων. Θα πρέπει να αναφερθείτε αν οι δραστηριότητες τις οποίες πρόκειται να υλοποιήσετε σχεδιάζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, εάν επωφελείστε από τις εφαρμογές κοινής χρήσης αρχείων όπως το Dropbox, το Google Drive, το Google Transfer και αν χρησιμοποιείτε εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπως το Skype και το Zoom. Στο επόμενο πλαίσιο, η επόμενη ερώτηση που καλείστε να απαντήσετε είναι αν έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ή αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τις πλατφόρμες του Erasmus Plus για την προετοιμασία, την εφαρμογή και τη βιώσιμότητα, τον αντίκτυπο του σχεδίου σας και θα πρέπει να αναλύσετε σχετικά την απάντησή σας στο κάτωθι πλαίσιο. Δηλαδή, θα πρέπει να περιγράψετε με συγκεκριμένες ενέργειες πώς θα χρησιμοποιήσετε τις πλατφόρμες Erasmus Plus, π.χ. την ΕΠΑΛΕ, ως εργαλεία για την προετοιμασία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. Εάν, για παράδειγμα, πριν το σχεδιασμό κάνατε κάποια έρευνα για τη θεματική του σχεδίου στην πλατφόρμα διάδοσης των αποτελεσμάτων, ώστε να παρακολουθήσετε το βαθμό πρωτοτυπίας του σχεδίου σας,
και να αναζητήσετε πιθανότατα και εταίρους που θα συμμετέχουν στη σύμπραξή σας. Και κλείνουμε λοιπόν αυτή τη διαφάνεια με την περιγραφή των καθηκόντων και των ευθυνών που θα έχει κάθε εταίρος στο σχέδιο, ποια ακριβώς δραστηριότητα και ποια ενέργεια να λαμβάνει να υλοποιήσει κάθε εταίρος, για ποιο λόγο. Δηλαδή, ένας εταίρος μπορεί, για παράδειγμα, να φέρει κάποια τεχνογνωσία σε ένα συγκεκριμένο θέμα, σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, ένας άλλος στο μεγάλο δίκτυο επαφών που μπορεί να έχει για τη διάχυση των αποτελεσμάτων ή ένας άλλος για την άμεση επαφή που μπορεί να έχει με την ομάδα στόχου ή τις ομάδες στόχους που επιλέγετε να έχετε στο σχέδιό σας. Εδώ θα συνεχίσουμε με την περίληψη του έργου, δηλαδή σε αυτό το πεδίο εσείς θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι θα πρέπει να δώσετε μια σύντομη περίληψη του έργου σας, των στόχων, δηλαδή τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε με την εφαρμογή του σχεδίου. Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι μια ενότητα ή μέρος από αυτήν εδώ πέρα την περίληψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού στις δημοσιεύσεις τους, όπως και την ανατροφοδότηση της πλατφόρμας διάδοσης των αποτελεσμάτων του Erasmus Plus. Θα συνεχίσετε με μια περιγραφή σύντομη και περιεκτική της καταγραφής των δραστηριοτήτων που σκοπεύετε να υλοποιήσετε κατά τη διάρκεια του έργου. Εδώ πέρα θα τα αναφέρετε συνοπτικά με αριθμίσεις με 1, 2, 3 ή με bullets. Και τέλος, η περίληψη του σχεδίου θα κλείσει με την αναφορά σας στα αποτελέσματα που αναμένετε το σχέδιό σας να έχει, να παράξει. Για παράδειγμα, εμείς εδώ αναφερόμαστε στην αύξηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, στη μείωση της σχολικής διαρροής εάν το σχέδιό σας υποβάλλεται στη σχολική εκπαίδευση ή στον ψηφιακό εγγραμματισμό των ηλικιωμένων εάν, παραδείγματος χάρη, το σχέδιό σας υποβάλλεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αίτησης, στην οποία θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, και αυτή είναι η περιγραφή του σχεδίου. Δηλαδή, θα πρέπει να περιγράψετε με αναλυτικό, συγκεκριμένο τρόπο και ακριβή τους συγκεκριμένους στόχους, τα αποτελέσματα, τα παραδοτέα και πώς συνδέονται με τις προτεραιότητες που έχετε επιλέξει για το σχέδιό σας. Χρειάζεται να περιγραφούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι διαδικασίες που θα υλοποιηθούν για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Οι στόχοι θα βοηθήσουν την ομάδα σας να κατανοήσει τι πρέπει να γίνει για να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Επίσης, για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμείτε είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ο στόχος, το objective το οποίο θα πρέπει να τεθεί είναι, για παράδειγμα, η μείωση των εκτυπώσεων κατά το επόμενο τρίμηνο κατά το 5%. Το επόμενο πεδίο που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε είναι να καθορίσετε τις ομάδες στόχους του σχεδίου σας. Εδώ πέρα σημειώνουμε ότι όχι λίγο από όλα, δηλαδή να μην αναφέρετε μεγάλο όγκο, να μην υπάρχει μεγάλος αριθμός ομάδων στόχων, γιατί είναι δύσκολη να γίνει περιγραφή με επάρκεια. Δηλαδή να μην αναφέρονται, παραδείγματος χάρη, και εκπαιδευτές και γονείς και μαθητές σε ένα σχέδιο των 30 ή των 60 χιλιάδων. Να είστε πιο συγκεκριμένοι και ακριβείς και επαρκείς στην περιγραφή των ομάδων στόχων. Συνεχίζουμε στο επόμενο πλαίσιο, όπου απαιτείται από εσάς να περιγράψετε τα κίνητρα για το σχέδιό σας, για την υλοποίηση του έργου και να επεξηγήσετε γιατί χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο υποβάλλεται στο συγκεκριμένο τομεακό. Ποιο κενό δηλαδή έχετε να καλύψει, ποιες ανάγκες, ποιους σκοπούς. Το επόμενο πεδίο το οποίο χρειάζεται να συμπληρώσετε είναι αναφορικά με τις ανάγκες, τους στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών, να προσδιορίσετε τις ανάγκες των ομάδων στόχων. Και κλείνουμε λοιπόν αυτή την διαφάνεια σχετικά με την περιγραφή του σχεδίου, αναφερόμενη στα ωφέλη που θα έχετε από τη συνεργασία με διακρατικούς εταίρους για την επίτευξη των στόχων του έργου. Να περιγραφεί δηλαδή ο τρόπος που διακρατική διάσταση θα προσφέρει μια αξία στους όρους των αποτελεσμάτων του σχεδίου σας και αν συμμετέχοντες οργανισμοί θα είναι σε θέση να επιτύχουν αποτελέσματα που δεν θα προσεγγιζόταν από οργανισμούς από μεμονωμένη χώρα. Εάν, για παραδείγματος χάρη, το σχέδιό σας σχετίζεται με πρόσφυγες και μετανάστες, ένας εταίρος από την Ιταλία ή την Ισπανία θα μπορεί να φέρει την τεχνογνωσία του και την εμπειρία του πάνω σε αυτό το θέμα.
Συνεχίζουμε τώρα με τις δραστηριότητες, τις οποίες θα πρέπει να συμπληρώσετε, όλες τις δραστηριότητες τις οποίες περιλαμβάνει το σχέδιό σας. Εμείς, για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε σημειώσει μία δραστηριότητα με τον τίτλο «Εναρκτήρια συνάντηση». Ο χώρος ο οποίος θα πραγματοποιηθεί είναι το Βέλγιο και εκτιμόμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης είναι η 1η και η 3 Σεπτέμβρη. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε τον οργανισμό ο οποίος θα ηγείται και τους συμμετέχοντες οργανισμούς στην δραστηριότητα αυτή. Εμείς επίσης έχουμε επιλέξει ως ποσό επιχορήγησης που θα διανεμηθεί για τη συγκεκριμένη, γιατί θα αποδοθεί στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα 2.000 ευρώ. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να περιγραφεί το περιεχόμενο της κάθε προτινόμενης δραστηριότητας. Εμείς, για παράδειγμα, εδώ πέρα σημειώνουμε ότι θα παραβρεθούν άτομα από κάθε φορέα και θα συζητηθούν τα εξής θέματα: το λογότυπο, η ιστοσελίδα του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα για κάθε δραστηριότητα και κάθε τελικό προϊόν αναλυτικά, η κατανομή των ρόλων των εταίρων, η διαχείριση του προϋπολογισμού, οι δραστηριότητες του σχεδίου, οι δραστηριότητες επίβλησης του κάθε σταδίου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα αυτών. Εσείς θα πρέπει να συμπληρώσετε λοιπόν επίσης και τα επόμενα πεδία που αφορά επίσης την πρώτη δραστηριότητα που έχουμε εμείς σχεδιάσει και ονομάσει ως εναρκτήρια συνάντηση. Στο πρώτο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαφάνειας φαίνεται ότι θα πρέπει να περιγραφεί η ομάδα στόχου που θα λάβει μέρος και ποιος θα επωφεληθεί από τα αποτελέσματα της υλοποίησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Για παράδειγμα, εμείς στη συγκεκριμένη δραστηριότητα αναφέρουμε ότι θα παραβρεθούν 6 άτομα, 2 μέλη από κάθε φορέα και 2 μέλη από την ομάδα στόχου από κάθε χώρα. Και από αυτήν την πρώτη συνάντηση θα μπουν τα θεμέλια του σχεδίου και θα οριστούν όλες οι λεπτομέρειες για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Θα συναποφασίσουν τις δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της ομάδας στόχου. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά με το πώς αυτή η δραστηριότητα θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου μας. Εμείς σημειώνουμε ότι η δραστηριότητα αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους εταίρους να οργανώσουν το πλάνο δράσης σύμφωνα με την αίτηση, να τεθούν οι ρεαλιστικοί στόχοι για την υλοποίησή του, καθώς αυτό θα συμβεί μέσω του ορισμού των αρμοδιοτήτων, των ευθυνών και των συμβατικών υποχρεώσεων του κάθε εταίρου. Το επόμενο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε αναφέρεται στην περιγραφή των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ότι τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας θα είναι το χρονοδιάγραμμα και οι υποχρεώσεις του κάθε ενός οργανισμού, ένα quality plan ή ένα evolution plan. Και τέλος, θα πρέπει να καθορίσετε, να αναφέρετε και να εξηγήσετε πώς καθορίσατε το συγκεκριμένο ποσό της επιχορήγησης που αποδώσατε σε αυτήν την δραστηριότητα και για ποιο λόγο χρειάζεστε αυτό το ποσό. Κάτω δεξιά στην οθόνη σας βλέπετε το Add and Activity, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα προσθέσετε και θα συμπληρώσετε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν το υποβληθέν σχέδιό σας. Συνεχίζουμε τώρα με το Budget Summary, μία περίληψη δηλαδή του προϋπολογισμού. Εφόσον έχετε συμπληρώσει όλες τις δραστηριότητες, εδώ πέρα φαίνεται συνοπτικά οι δραστηριότητες ονομαστικά, οι τίτλοι δηλαδή που έχετε αποδώσει και το εκτιμόμενο κόστος για κάθε μία από αυτές. Εμείς έχουμε σημειώσει ότι θα δημιουργήσουμε και ένα εκπαιδευτικό υλικό εκπαίδευση εκπαιδευτών και ένα εκπαιδευτικό υλικό εκπαίδευση εκπαιδευμένων και ένα LTTA. Να σημειώσω εδώ ότι τα LTTA δεν παραπέμπουν στα παλιά σχέδια K229 που αφορούν κινητικότητες, αλλά είναι στην ουσία ένας κρίκος μιας αλυσίδας που οδηγεί σε ένα παραδοτέο για τα συγκεκριμένα αυτά σχέδια K210. Το άθροισμα λοιπόν των ποσών που αποδίδουμε στις δραστηριότητες, ορίζουν δηλαδή το ποσό κατά αποκοπή που έχουμε επιλέξει για το σχέδιό μας, των 60.000 ευρώ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα πολύ σημαντικό πεδίο, το οποίο θα πρέπει να έχετε λάβετε υπόψη σας, γιατί και ο αξιολογητής όταν θα έρθει η ώρα να αξιολογήσει τη δική σας αίτηση θα το λάβει σοβαρά υπόψη του, είναι ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητα του σχεδίου σας. Πώς δηλαδή γνωρίζετε αν το έργο έχει επιτύχει τους στόχους του, ποια εργαλεία ή μεθόδους θα χρησιμοποιήσετε για τη διαδικασία αυτή. Το πρώτο λοιπόν... ως είδη εργαλείων ποσοτικούς δείκτες και ποιοτικούς. Για παράδειγμα, εσείς ανάλογα με το σχέδιό σας αναφέρεστε και στους κατάλληλους δείκτες ή στα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης. Κάποια παραδείγματα ποσοτικών δεικτών είναι ο απόλυτος αριθμός, δηλαδή πόσα άτομα συμμετείχαν, η ανάλυση δεδομένων, ποιο ποσοστό των ατόμων που παρακολούθησαν το πρόγραμμά σας αποφύτησαν, αύξησαν τους βαθμούς ή εργάστηκαν, ανάλογα φυσικά με το τομεακό στο οποίο υποβάλλετε την αίτηση, απαντάτε και στα ερωτήματα αυτά.
και μία σύγκριση που θα μπορούσε να γίνει, πώς ήρθαν στις εκδηλώσεις πριν από το έργο προβολής σας και πώς ήρθαν μετά. Επίσης, ποιοτικοί δείκτες θα μπορούσαν να είναι κάποιες έρευνες, συνεντεύξεις σε ερωτηματολόγια, κάποια case studies, focus group, που είναι συνήθως ομάδες εστίασης 3-5 ατόμων, στις οποίες απευθύνεται ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και λαμβάνετε εκεί πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνονται και επηρεάζονται το σχέδιό σας πριν ξεκινήσει, κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μετά το τέλος αυτού. Συνεχίζουμε στις επόμενες ερωτήσεις του επόμενου πλαισίου που αναφέρονται στη συμβολή του έργου στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα των συμμετοχών των οργανισμών. Εάν έχετε κάποιο σχέδιο για τη χρήση των αποτελεσμάτων του σχεδίου και μετά τη λήξη αυτού, ή αν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε και να εφαρμόσετε κάποιες δραστηριότητες από αυτές του σχεδίου σας και μετά τη λήξη του σχεδίου. Εμείς εδώ πέρα έχουμε σημειώσει ότι, για παράδειγμα, έχει προβλεφθεί ένα κόστος για τη λειτουργία μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας για τα επόμενα 3 χρόνια και ότι κάποια έξοδα θα καλυφθούν από το Δήμο για την συνέχιση της λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας. Οπότε, δηλαδή, εδώ πέρα μπαίνει και η έννοια της συγχρηματοδότησης που είναι απαραίτητη για τα σχέδια ΚΑΠΑ210 συμπράξεις επικρής κλίμακας. Και κλείνουμε αυτό το πεδίο, περιγράφοντας ποια είναι τα βήματα που θα χρειαστεί να κάνετε για την κοινή χρήση, τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σας μετά τη λήξη αυτού. Δηλαδή, τη διάχυση και μέσα στην σύμπραξη και στις τοπικές κοινότητες και στο ευρύτερο κοινό. Οπότε, με σαφήνεια θα πρέπει να περιγραφούν, για παράδειγμα, ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα ημερίδων διάδοσης που θα γίνουν διαζώσεις και διαδικτυακά, μέσω των κοινωνικών δικτύων Facebook, Instagram ή Twitter, μέσω newsletters or SMS, μέσω της πλατφόρμας διάδοσης των αποτελεσμάτων του Erasmus Plus ή της πλατφόρμας ΕΠΑΛΕ και της ιστοσελίδας του προγράμματος, μέσω συνεντεύξεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και επίσης μέσω της δημοσίευσης άρθρων και παρουσιάσεων σε συνέδρια θα είναι ένα επιπλέον τρόπος διάδοσης των αποτελεσμάτων, είτε επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που επίσης θα πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ότι θα πρέπει να κατεβάσετε, να κάνετε download το Declaration on Honor και τα Mandates. Το Declaration on Honor το υπογράφει, το σφραγίζει, σημειώνει την ημερομηνία και τον τόπο ως συντονιστής του προγράμματος. Τα Mandates είναι στην ουσία κάποια συμφωνητικά μεταξύ των κάθε ενός εταίρου με τον συντονιστή, όπου πάλι θα πρέπει να υπογραφούν, να σφραγιστούν, να τεθούν οι ημερομηνίες και οι τόποι και από τον εταίρο, από τον κάθε εταίρο και από τον συντονιστή, χωριστά Mandates εννοείται όλα αυτά, τα οποία τα αναρτάτε στο πεδίο εδώ, στα άνεξης, και επίσης στο πεδίο Other Documents, στο ίδιο παράρτημα, στα άνεξης, μπορείτε να ανεβάσετε ίσως κάποιο Gantt chart. Αυτά από εδώ. Και συνεχίζουμε και με το checklist, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε για να λάβετε πράσινο εδώ πέρα πάνω στο checklist και σε όλα τα πεδία. Βλέπετε ένα χ κόκκινο, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία για να σας δώσει τη δυνατότητα να είναι τικαρισμένα πράσινα και να υποβάλλετε τελικά την αίτησή σας στην πλατφόρμα. Και κάποιες συμβουλές για το τέλος, κλείνοντας λοιπόν τη συγκεκριμένη παρουσίαση, είναι ότι η αίτησή σας θα πρέπει να διαπνέετε όλο το κείμενό της να είναι σαφώς διατυπωμένη, με επάρκεια, χωρίς γενικόλογες περιγραφές, να αποφεύγετε τις αντιγραφές και τις επαναλήψεις στα πεδία. Η επανάληψη ίσως είναι χρήσιμη σε κάποια σημεία για επεξηγήσεις ανάλογα με το θέμα. Τα βήματα είναι συγκεκριμένα και λογικά, αναφορικά με τη διάρκεια, τον αριθμό των εταίρων, το εφάπαξ ποσό και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο αξιολογητής να μπορεί να βρει τις απαντήσεις εύκολα μέσα στην αίτησή σας. Επίσης, καλό θα ήταν να καταγράψετε τις απαντήσεις σε ένα Word ξεχωριστά πριν την τελική υποβολή στα πεδία της πλατφόρμας. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη σύνταξη του προϋπολογισμού, ώστε το σχέδιο να είναι οικονομικά αποδοτικό αναφορικά με το εφάπαξ ποσό. Επίσης, προσοχή στην κατηγορία project management, είτε τη θέσετε ως ξεχωριστή δραστηριότητα, είτε μέσα σε κάποια δραστηριότητα. Θετικό επίσης είναι για σχέδια ΚΑΠΑ210 η ένταξη των εισερχομένων φορέων στο σχέδιο και ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, όπως και να γίνει ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Και κλείνοντας, να πούμε ότι ό,τι δηλώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί, αν ληφθεί έγκριση χρηματοδότησης, πρέπει να υλοποιηθεί. Όχι πολλές αναφορές για εντυπωσιασμό που δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν.
Αυτά από εμένα. Καλή επιτυχία στην υποβολή της αίτησής σας και ό,τι χρειαστείτε, η Εθνική Μονάδα είναι στη διάθεσή σας. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε την κυρία Νομίτσου για την τόσο αναλυτική ενημέρωση. Έχουμε απαντήσει ήδη κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε απαντήσει εδώ πέρα ό,τι έχετε γράψει στο chat. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Μήπως να σηκώσω το χέρι και να σας δώσουμε μικρόφωνο. Να πω ότι αυτός είναι ο δίτα κύκλος. Οι αιτήσεις ΚΑΠΑ210, οι συμπράξεις μικρής κλίμακας, έχουν δύο κύκλους. Ο ένας είναι τον Μάρτιο, που είναι η πρόσκληση υποβολής έχει όλες τις αιτήσεις, και ένας είναι τον Οκτώβριο, 4 Οκτωβρίου. Οπότε αυτός είναι ο δεύτερος κύκλος. Και επομένως, μπορούμε να πούμε ότι να σας παραπέψουμε στο info που είχαμε κάνει ήδη για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του 2023, αλλά θελήσαμε να προσφέρουμε αυτό το σεμινάριο ακόμη μια φορά, κυρίως για το κομμάτι των ερωτήσεων και της αλληλεπίδρασης μαζί σας. Επομένως, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, για να δω κάποια μηνύματα. Κοιτάξτε, η Εθνική Μονάδα ανατομέα λαμβάνει ένα συγκεκριμένο ποσό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι άλλο το ποσό για τα ΚΑΠΑ220, τις συμπράξεις εργασίας, και άλλο για το ποσό για τα ΚΑΠΑ210. Για τα ΚΑΠΑ210 το ποσό που λαμβάνει, όπως αντιλαμβάνεστε, χωρίζεται και σε δύο μέρη, τα οποία δεν είναι ίσα. Κάθε χρόνο αποφασίζει η Εθνική Μονάδα και δηλώνει τι ποσοστό του ποσού που έλαβε θα διαθέσει στον πρώτο κύκλο και τι θα διαθέσει στο δεύτερο κύκλο. Φέτος το έχουμε πάει 50-50%. Τα σχέδια πλέον είναι λίγα και κανείς για να χρηματοδοτηθεί πρέπει, επειδή ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, πρέπει να γράψει μια πάρα πολύ καλή πρόταση, δηλαδή να πάρει πολύ μεγάλη βαθμολογία. Τουλάχιστον με τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι τώρα, γιατί το ότι είναι μεγάλη βαθμολογία εξαρτάται πάντοτε από τη στατιστική. Αν όλοι έχουν γράψει, αν σε αυτό τον κύκλο όλοι πάρουν η μέγιστη βαθμολογία είναι 85, τότε αυτή θα είναι η μέγιστη. Αν όμως η μέγιστη βαθμολογία είναι 96, σημαίνει ότι έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά βαθμολογία. Θέλω να πω, εξαρτάται και από την ποιότητα των προτάσεων και τη βαθμολογία που θα βάλουν οι βαθμολογητές. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι περνάνε σχέδια με πολύ ψηλή βαθμολογία, γιατί ακριβώς είναι λίγα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που έχει αλλάξει φέτος και ίσως δεν είναι πάρα πολύ γνωστό είναι ότι πλέον οι συμπράξεις μικρής κλίμακας και οι συμπράξεις εργασίας έχουν τρία lump sum, 120, 250, 400. Και οι μικρής κλίμακας που μιλάμε σήμερα 30 και 60. Οπότε όταν αποφασίσαμε τη χρηματοδότηση υπήρχε μια διαδικασία με αλγόριθμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που οι αιτήσεις συναγωνίζονταν ανακατηγορία. Δηλαδή, βλέπαμε πόσες αιτήσεις πήραμε που ζητάνε 30 χιλιάρικα, τι χρήματα αιτούνται αυθρηστικά όλες αυτές τις αιτήσεις, τι χρήματα έχουμε, και έβγαινε ένα ποσοστό. Τώρα είναι όλες μαζί στην ίδια. Είναι δηλαδή συμπράξεις προκρίσεως κλίμακας και συμπράξεις συνεργασίας. Επομένως, είναι μαζί δηλαδή τα lump sum και όποιος έχει την υψηλότερη βαθμολογία, δηλαδή θέλω να πω, με την προηγούμενη διαδικασία έβγαινε να πάρουμε και ένα των 30 τουλάχιστον και ένα τουλάχιστον των 60. Δηλαδή υπήρχε πάντοτε αντιπροσώπηση. Τώρα μπορούμε να πάρουμε 5 σχέδια και να είναι όλα 60.000, γιατί είναι αυτά που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται φέτος και το είδατε ήδη στην απόφαση χρηματοδότησης, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μας είπε η κυρία Λιοπούλου, η Εθνική Μονάδα κάνει έναν έλεγχο πολλαπλής υποβολής, δηλαδή ελέγχει τα σχέδια που υποβλήθηκαν στη Μονάδα, την ελληνική, και το ίδιο κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές εθνικές μονάδες, οριζόντια, δηλαδή το ίδιο έτος με όλα τα σχέδια που υποβλήθηκαν στις υπόλοιπες εθνικές μονάδες. Και αν υπάρχει ομοιότητα, τα απορρίπτει. Στα εγκεκριμένα,
ελέγχεται εγκεκριμένα με όλα τα σχέδια που υποβλήθηκαν τα προηγούμενα έτη σε όλες τις εθνικές μονάδες και πάλι το απόρριπτη. Τώρα, πριν από όλη αυτή τη διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισαγάγει ένα καινούργιο εργαλείο, πάρα πολύ έτσι, καλό ως προς την τεχνολογία και τους αργόριθμους που χρησιμοποιεί, που ελέγχει για πλάγιαρισμ. Τα αποτελέσματα που πήραμε φέτος ήταν εντυπωσιακά. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των προτάσεών μας έβγαζε το σύστημα, γιατί αυτό είναι ένα σύστημα που σου βγάζει όλες τις αιτήσεις που βρίσκει ικανοποιητικά ποσοστά ομοιότητα σε διάφορα τμήματα της αίτησης που συγκρίνει την ελληνική με άλλες αιτήσεις σε άλλες χώρες και μετά σου δίνει, κάνοντας τη σύγκριση της ελληνικής αίτησης με κάθε μία από τις αιτήσεις που σου προτείνει ότι υπάρχουν ομοιότητα, σου δείχνει τις αιτήσεις δίπλα-δίπλα και σου δείχνει ποσοστά στα οποία υπάρχει ομοιότητα. Τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλά σχολεία, όταν πήραν την ενημέρωση από εμάς ότι το σχέδιό τους κόπηκε λόγω μη πρωτότυπου περιεχομένου, είχαν μείνει άναυδοι, δεν το περιμέναν, δεν το ξέρανε. Και επομένως πρέπει να είστε προσεκτικοί στις συνεργασίες σας, δηλαδή όταν συνεργάζεστε με άλλους εταίρους, με κάποιο τρόπο να τους συμφωνείτε, να επιλέγετε προσεκτικά τους εταίρους σας, διότι αυτό που προκύπτει ότι συνέβαινε και το αντιλήφθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό προχώρησε στη δημιουργία αυτού του πιο ισχυρού σωρεντοποίηση ομοιότητες σχεδίου, κάποιοι παίρνουν την πρότασή σας και την υποβάλλουν αλλού ή την πουλάνε ή την διαφοροποιούν λίγο, με αποτέλεσμα να γράψετε μια καλή πρόταση, η οποία όμως τελικά θα απορριφθεί επειδή την έχει πιάσει το σύστημα για πλάγιαρισμ και θα κοπεί για μη πρωτότυπο περιεχόμενο. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η κυρία Τσομίτσου απλά είχε να πει πολλά πράγματα. Γι' αυτό και σας φάνηκε ότι μιλούσε γρήγορα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε έτοιμο το link σύντομα και να σας το στείλουμε πάντως. Το mobility, για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Μήπως είναι κάποια ορολογία από το ΚΑΠΑ1. Κάποιος μήπως γνωρίζετε τι είναι το flow mobility που αναφέρεται σε κάποιες περιπτώσεις σχεδίων? Δεν ξέρω, κανείς δεν το ξέρει εδώ πέρα. Ναι, αυτά είναι στις κινητικότητες οι ροές. Τα ΚΑΠΑ2, αυτό που σας είπε η κυρία Λιοπούλου. Συγγνώμη λίγο να... Συνεχίζω. Ναι. Αυτό νομίζω ότι αφορά την κινητικότητα για το ΚΑΠΑ1. Ναι, ΚΑΠΑ1, ναι. Για πες. Ναι, ήθελα να πω ότι τα ΚΑΠΑ2, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ αυτό, δεν μπορούν να είναι μόνο κινητικότητες, πρέπει να παράξουν κάτι. Μπορούν να είναι μόνο σχολεία, δεν το απαγορεύει ο οδηγός, αλλά πρέπει να παράξουν και κάτι. Δηλαδή πρέπει τα σχολεία να έχουν ένα εξπερτίζ. Δηλαδή να φέρνουν κάτι στη σύμπραξη που είναι απαραίτητο. Γιατί όπως είδατε υπάρχει και κριτήριο που αξιολογεί πλέον την ποιότητα της εταιρικής σύνθεσης. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο ΚΑΠΑ229 με αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ποιο είναι το εξπερτίζ, ποια είναι η σχέση με το πεδίο, ποιες είναι οι ανάγκες των εταίρων που καλύπτονται με τη συμμετοχή τους σε αυτό το σχέδιο, πώς τα αποτελέσματα του σχεδίου θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε άλλα σχέδια που υλοποιούν οι εταίροι και πώς αυτή η εταιρική σύνθεση είναι απαραίτητη, γιατί χωρίς την ύπαρξή της δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτό που προτείνεται στην αίτηση σε εθνικό επίπεδο. Τα ΚΑΠΑ229 ήταν σχολεία τα οποία κάναμε μια ανταλλαγή καλών πρακτικών και κάναμε τα κινήσεις, πηγαίνανε ο ένας στην έδρα που ήταν το σχολείο από τον κάθε εταίρο και παρουσιάζανε τη δουλειά σου, που ήταν ένα εξαιρετικό και επιτυχημένο πρόγραμμα. Αλλά τώρα πρέπει να παραχθεί κάτι. Δηλαδή δεν κάνουμε ΚΑΠΑ210 για να κάνουμε κινητικότητες, διότι το πιο πιθανό είναι ότι οι αξιολογητές θα σας το κόψουν. Η κινητικότητα έχει περάσει στο ΚΑΠΑ1, στα βραχυπρόθεσμα σχέδια. Δεν υπάρχει εκεί αμοιβαιότητα βέβαια. Το σχέδιο το βραχυπρόθεσμο εκφράζει και επιδιώκει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σχολείου που αιτείται. Αλλά αν θέλετε αμοιβαιότητα στο σχολείο που θα πάτε, που επιλέγει το φορέα υποδοχής, μπορεί και εκείνο να υποβάλει αντίστοιχα μία αίτηση με φορέα υποδοχής σε εσάς. Αυτά για την κινητικότητα, εκτός αν κάνετε μετά διαπίστευση
όπου εκεί έχετε την ευκαιρία κάθε χρόνο να καταθέτετε διάφορες δραστηριότητες, επιλέξιμες που θέλετε να ελοπίσετε και να παίρνετε την αντίστοιχη επιχορήγηση από το ΟΗΚΙ. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Βλέπω είστε όλοι ακόμα μέσα, όλες και όλοι, οπότε μην τα έχουν πει τόσο... για τα ΚΑΠΑ1... Με το καινούριο call θα γίνει για ΚΑΠΑ1, που είναι πλέον το 2024, θα γίνει η μερίδα. Υπάρχει, νομίζω, Δήμητρα, μία ημερίδα για τη διαπίστευση στις 4 Φεβρίου. Υπάρχει αυτή η προθεσμία, οπότε αν για ΚΑΠΑ1 εννοείται διαπίστευση, υπάρχει info που έχει προγραμματιστεί και έχει σταλεί ήδη η ενημέρωση, από όσο γνωρίζω, διευθύνσεις. Καμία άλλη ερώτηση? Αυτά τώρα είναι ερωτήσεις για το ΚΑΠΑ1. Θα θέλατε, αν είναι, να στείλετε στο αντίστοιχο τομεακό ερωτήσεις σε email να σας απαντήσουν. Αυτό το που ρωτήσατε για την τεχνική μερίδα της διαπίστευσης. Πάλι ρωτάτε κάτι για τη διαπίστευση. Κοιτάξτε να δείτε. Στην αρχή η Εθνική Μονάδα, και το γνωρίζω αυτό από ημερίδες από την κυρία Δαμοπούλου, είχε δώσει πάρα πολλές διαπιστεύσεις. Οπότε μετά κάνα κάποια διόρθωση. Τώρα δεν ξέρω, αυτά να στα πει η κυρία Δαμοπούλου, ποιος είναι ο προγραμματισμός, πόσες διαπιστεύσεις θα δώσουμε. Αναφορικά με το ΚΑΠΑ210, θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι? Υπάρχει μια ερώτηση εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε είναι ότι η διαδικασία, ας πούμε, είμαι ένα σχολείο, έτσι. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα ΚΑΠΑ229 ήταν ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα και εύκολο κανείς να συμμετέχει. Δηλαδή, γράφανε μια πρόταση, ψάχνανε εταίρους, λέγανε θέλω ένα εταίρο από την Ελλάδα, από τη Γαλλία, μπαίνατε, το υλοποιούσατε, όλα καλά. Εκεί πέρα ήταν μόνο σχολεία. Τώρα, τι σημαίνει ΚΑΠΑ210? Οι συμπράξεις, πάντα, όχι τώρα, και στο προηγούμενο σχέδιο, στο οποίο το ΚΑΠΑ229, η συμπράξη μεταξύ σχολείων, ήταν μια ειδική δράση μόνο για τα σχολεία, η οποία δεν ακολουθούσε ακριβώς τους κανόνες του ΚΑΠΑ2, δηλαδή το συμπράξεις συνεργασίας. Η συμπράξη συνεργασίας είναι πάντα της εκτής λογικής. Ότι είμαι εγώ ο συντονιστής, θέλω να κάνω κάτι και για να το κάνω αυτό το κάτι δεν μπορώ μόνος μου, δεν μπορώ σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζομαι την εξειδίκευση και την εμπειρία άλλων φορέων από την Ευρώπη. Δηλαδή χρειάζομαι μια διεθνική συνεργασία. Οπότε ανάλογα με αυτό που θέλω να κάνω, συνθέτω μια, δηλαδή το πρώτο είναι αποφασίζω τι θέλω να κάνω και μετά βγαίνω στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες ευρωπαϊκές και αναζητώ εταίρους για τους οποίους ξέρω τι θέλουν να προσφέρουν στην σύμπραξη. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Δηλαδή, αν θέλω να κάνω ένα παράδειγμα που επίσης είναι συχνά και ίσως δεν είναι κατάλληλο για τα δύο, γιατί είναι μικρότερη χρηματοδότηση, αλλά μπορείτε να καταλάβετε κατά αναλογία. Δηλαδή, αν θέλω να κάνω μία εφαρμογή που να μπορούν παιδιά τα οποία, για να βάλουμε και το κομμάτι της, το inclusion, της συμπερίληψης, τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν, να έχουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, να επισκεφτούν το Μουσείο της Ακρόπολης. Έτσι. Αυτό αυτομάτως σαν στόχος, δηλαδή αν είμαι ένας οργανισμός που ασχολείται, αν είμαι μία MQO που ασχολείται με την υποστήριξη, ανάμεσα στις καταστατικές μου δράσεις είναι και η υποστήριξη ατόμων
που χρήζουν κάποιες ειδικότερες υποστήριξη, να το πούμε έτσι. Ή αν είμαι ένα ειδικό σχολείο που έχω αυτή την ευαισθησία ή έχω τέτοια παιδιά ή ένα ίδρυμα και θέλω να τα υποστηρίξω. Λοιπόν, αυτό το παραδοτέο, αν το παραδοτέο μου είναι αυτό το web-based application, δηλαδή πρέπει να φτιάξω όλη αυτή την εφαρμογή, αυτομάτως τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να έχω κάποιον ο οποίος στείνει αυτές τις προσομοιώσεις. Να μπορεί να κάνει κανείς το tour, το traveling μέσα στο μουσείο. Ένα. Άρα θέλω ένα οργανισμό που να έχει τέτοια τεχνογνωσία, τεχνική ανάπτυξη, virtual reality, augmented reality, υπαυξημένη πραγματικότητα, η εικονική πραγματικότητα. Θέλω το Μουσείο της Ακρόπολης, τον οργανισμό, για να μου δώσει πρόσβαση. Δεν ξέρω αν χρειάζεται πρόσβαση στο μουσείο ή χρειάζεται πρόσβαση σε κάποιο σχεδιασμό ή σε κάποιες φωτογραφίες των εκθεμάτων ή τέλος πάντων χρειάζεται ένα τεχνικό σύμβουλο που μπορεί να είναι άλλος από το μουσείο. Μπορεί να χρειαστώ κάποιον άλλο οργανισμό που λειτουργεί, που υποστηρίζει τα παιδιά αυτά, που έχει μια έμφαση ψυχολογική ή εκπαιδευτική. Χρειάζομαι τα ίδια τα παιδιά για να το δοκιμάσουν και τους εκπαιδευτικούς τους, για να δω τι πάει καλά, ποιες είναι οι ανάγκες τους, πώς πήγε το πρώτο τεστ, πώς πήγε το δεύτερο, τι προσαρμογές πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, σας δίνω ένα παράδειγμα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει μόνο από σχολεία. Έτσι, δεν είναι μια ανταλλαγή καλοπρακτικών, είναι ένα παραδοτέο. Και σε αυτό το παραδοτέο τώρα που σας είπα, μπορεί ας πούμε, να χρειαστεί το σχολείο ή οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν θα συμμετέχουν στα τεστ, να πάνε στην Ιταλία, σε ένα άλλο σχολείο και να δουν εκεί πώς την κάνανε τη δουλειά ή σε έναν άλλον οργανισμό. Ή εγώ να μην είναι μόνο το Μουσείο της Ακρόπολης, να είναι 4 μουσεία από την Ευρώπη. Σε ένα μεγάλο σχέδιο. Οπότε να πρέπει να πάνε να τα δουν τα μουσεία, είναι συναντήσεις στους οργανισμούς. Δηλαδή προσπαθώ να πω ότι εδώ πέρα έχουμε ένα παραδοτέο που δεν έχουμε στο μυαλό μας την κινητικότητα να πάω στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαι ένας οργανισμός, αυτός που ξεκινάω την πρόταση, που έχω κάποιες ανάγκες εγώ και ικανοποιώντας τις ανάγκες, ικανοποιώ και τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου πληθυσμού στόχου και αποφασίζω να παράξω κάτι για να καλύψω αυτές τις ανάγκες. Και προκειμένου να το παράξω, φτιάχνω μια διεθνική ομάδα. Οπότε αυτή η διεθνική ομάδα πρέπει να έχει expertise, να έχει ξανακάνει τέτοια έργα ή να έχει δουλέψει σε αντίστοιχα έργα, να την ενδιαφέρει αυτό που λέμε, δηλαδή ρωτάει η πρόταση πώς θα αποφεληθούν οι εταίροι από τα αποτελέσματα του έργου και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό θετικά, ανθρηστικά σε έργα που υλοποιούν τώρα ή υλοποίησαν στο παρελθόν. Καταλάβετε, δηλαδή δημιουργεί μια συνέχεια. Άρα, εδώ πέρα έχουμε ένα εταιρικό σχήμα που υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε φύγει πολύ από το να κάνω μια ανταλλαγή καλών πρακτικών και συναντιόμαστε έξι σχόλια. Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Ή ένα άλλο παράδειγμα που δίνω στα 2-10. Αν είστε σχολείο που θέλετε να κάνετε έναν οδηγό σπουδών ή ένα εκπαιδευτικό υλικό για τα δάση της Ευρώπης και το υλικό αυτό απευθύνεται σε μαθητές 6 με 12 χρονών, που είναι περίπου η ηλικία που πιάνουν όλα τα δημοτικά σχολεία στην Ευρώπη, τότε ναι, μπορείτε να είστε μόνο σχολεία και μπορείτε να πάρετε σχολεία που είναι κοντά σε δασικές περιοχές ή που έχουν έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκεί πράγματι η εταιρική σύνθεση, παρότι είναι σχολεία, αποδεικνύει expertise, διότι τα σχολεία δεν είναι μόνο να έχει ένα expertise, είναι να έχει και μία πρόσβαση σε μία γνώση που μπορεί να τη μεταφέρει στην κοινοπραξία. Άρα ένα σχολείο που είναι κοντά σε ένα δάσος έχει όλη αυτή την εμπειρία του δασικού πλούτου και των χαρακτηριστικών του δάσους που μπορεί να την προσφέρει στην κοινοπραξία για να παράξει κάτι. Και αυτό τώρα το κάτι, αν είναι κάτι ψηφιακό ή κάτι τεχνολογικά έτσι, πολύπλοκο, μπορεί η κοινοπραξία να περιέχει και μια εταιρεία που θα το αναπτύξει κτλ. Θέλω να πω ότι όλα ξεκινάνε από το παραδοτέο, ότι θέλω να κάνω κάτι το οποίο ξεκινάει από τις ανάγκες μου, θέλω να κάνω κάτι για να ικανοποιήσω τις ανάγκες ενός πληθυσμού και αφού αποφασίσω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω, βρίσκω την εταιρική σύνθεση, τη διεθνική, η οποία θα μπορέσει να το υλοποιήσει. Αυτή είναι η λογική. Να απαντήσω σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, Τάσο, που βλέπω. Πόσες κινητικότητες περιλαμβάνονται και μαθητές εξαρτάται από το σχέδιο, μια διευκρίνηση για τις δραστηριότητες.
μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, τρεις συναντήσεις. Εδώ θέλω να πω, έχετε συγκεκριμένα ποσά. Έχετε ή 30.000 ή 60.000. Από εκεί και πέρα, δεν θα σας πούμε ότι εσείς πρέπει να κάνετε τόσες κινητικότητες. Ναι, περιλαμβάνεται και κινητικότητες μαθητών. Δεν θα σας πούμε εμείς. Εσείς, ανάλογα με τις ανάγκες που έχετε και έχετε προγραμματίσει ότι θέλετε να τις ικανοποιήσετε τις ανάγκες αυτό. Έχετε ένα συγκεκριμένο ποσό. Άρα, πόσες συναντήσεις εσείς, δεν θα σας πούμε τρεις συναντήσεις που λέτε για παράδειγμα, μπορεί και σε δύο συναντήσεις να παραχθεί το παραδοτέο που θέλετε. Εσείς θα κάνετε μία ανάλυση με βάση το ποσό που έχετε ή 30 ή 60 που έχετε ζητήσει. Δεν είναι ότι θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα ότι για να περάσει μια πρόταση πρέπει να έχετε τέσσερις συναντήσεις ή τρεις συναντήσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από εσάς και με βάση θα κοστολογήσετε το activity που εσείς θα πραγματοποιήσετε. Και πάντα λέμε ότι το σκεφτόμαστε λογικά. Δηλαδή, μην έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει να κάνω κινητικότητα. Γιατί τι θέλετε να κάνετε. Αυτό. Και μετά, για να φτάσετε σε αυτό, ποια είναι τα βήματα. Αν τα βήματα περιλαμβάνουν κινητικότητα, θα την κάνετε. Γιατί σημαίνει ότι μπορείτε και να την αιτιολογήσετε. Αν δεν περιλαμβάνουν και τη βάλετε σόνι και καλά, σημαίνει ότι και στο κείμενό σας θα είναι κάπως αστείο. Ναι. Άσο, δεν ακούγεσαι. Τώρα δεν μιλάω. Λοιπόν. Αναφορικά με το πλάγιαρισμό που λέτε, ότι γιατί υπάρχει ορολογία συγκεκριμένη. Ναι, υπάρχει ορολογία συγκεκριμένη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν λέμε πλάγιαρισμό, σημαίνει λογοκλοπή. Αν υπάρχουν ολόκληρα κείμενα, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να υπάρχουν κείμενα, παράγραφοι, ολόιδης παράγραφοι στις αιτήσεις. Ναι, εκεί είναι λογοκλοπή. Όχι όμως αν χρησιμοποιηθεί η ορολογία, ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη ορολογία και από τον οδηγό και όλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται λογοκλοπή. Αν είναι μια αίτηση που είναι ολόιδια, γιατί πολλές φορές το έχουμε συναντήσει αυτό. Ή ολόκληρη ερώτηση έχει απαντηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ακριβώς το ίδιο. Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά. Γίνεται ναι. Χαμός. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να... Δηλαδή, βγάλαμε στην απόφαση χρηματοδότηση, βγάλαμε 2-3 αιτήσεις που ήταν ίδιες με την υποβληθήσα στην ελληνική εθνική μονάδα, όπου τα ποσοστά ήταν 80-90%. Αλλά και τα άλλα, αν τα βγάζαμε, θα βγάζαμε μετά δίπλα 10-15 αιτήσεις, 20 ίδιες, που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι γίνεται ένα εμπόριο κειμένων και ανταλλαγής αιτήσεων που έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Μα γι' αυτό άλλωστε μπήκε τώρα και το πλάγκερες που θα μπει, θα επεκταθεί και στο 220 για να αποφύγουμε όλα αυτά. Το μουσείο θα είναι εταίρος στο παραδείγμα μου. Όποιοι συνεισφέρουν πρέπει να είναι εταίροι. Είναι καλό να είναι εταίροι και να πάρουν χρηματοδότηση. Εντάξει, τώρα αυτό που σας περιέγραψα δεν ήταν για ΚΑΠΑ210. Δεν μπορείς να κάνεις το πράγμα με 60.000. Οφέλεις 250.000 ή 400 για να κάνεις. Αλλά ήθελα να σας δείξω ένα παράδειγμα πώς το παραδοτέο διαμορφώνει και την εταιρική σύνθεση. Γιατί συνήθως και ειδικά τα σχολεία από την ΚΑΠΑ-Α229 πρόταση είχαν συνηθίσει να το πηγαίνουν αντίστροφα. Ότι είμαι διαθέσιμη για συνεργασία, ερχόταν κάποιος, έλεγε κάνατε την πρόταση, μένατε και την κάνατε. Που ήταν πολύ χρήσιμο και με εξαιρετικά αποτελέσματα και σπουδαία δράση. Αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτή η δράση. Σε αυτή τη δράση πρέπει να παράξετε κάτι. Τα ΚΑΠΑ-Α220 είναι πιο μεγάλα σχέδια, πιο απαιτητικά σε εποπτεία, σε αξιολόγηση, έχουν πακέτα εργασίας και γιατί ζητούν μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Τα ΚΑΠΑ-Α210 είναι πιο μικρά, δηλαδή έχουν δραστηριότητες δηλώνεται μέσα στην αίτηση. Οι δραστηριότητες είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να φτάσετε στο παραδοτέο σας. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει και το κατανοώ είναι όταν κάνουμε μια ημερίδα ή και στο τηλέφωνο όταν μας ζητάνε διευκρινήσεις, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βρουν ένα παράδειγμα. Δηλαδή λένε,
όταν εξηγούμε την εταιρική σύνθεση, λέμε, έρχονται και μας λένε, αν είμαστε ένα σχολείο, ένα μουσείο, μία NGO και μία ιδιωτική εταιρεία, είναι εντάξει? Δεν υπάρχει η σωστή λύση. Καταλάβετε, μπορεί να είστε τρία σχολεία και μία NGO και να είναι εντάξει. Να είστε τέσσερα σχολεία και μία NGO και μία εταιρεία και να είστε πάλι εντάξει. Θέλω να πω ότι αυτό αποδεικνύεται από το, από την αιτιολογία που δίνετε στο γιατί επιλέξατε αυτό το εταιρικό σχήμα και με βάση το παραδοτέο σας. Επομένως, θέλω να πω ότι πρέπει λίγο να αφαιρέσετε τι πρέπει να είναι και να πείτε, εγώ σαν σχολείο, σαν οργανισμός, θέλω να κάνω αυτό. Γιατί θέλω να το κάνω αυτό? Γιατί καλύπτει αυτές τις ανάγκες μου. Σαν σχολείο. Έτσι. Και κάνοντας αυτό, τι άλλες ανάγκες καλύπτει? Ποιο πληθυσμού, των μαθητών μου, της κοινότητάς μου, των ανθρώπων που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά κτλ. Κτλ. Ωραία. Για να το κάνω αυτό, αν το σπάσω σε βηματάκια, τι βήματα πρέπει να ακολουθήσω? Αυτά τα 10 βήματα. Πρέπει να κάνω πρώτα αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό, follow-up, μετά αυτό, ή μπορεί να κάνω πράγματα που τροφοδοτούν ένα τελικό παραδοτέο. Και μετά σκέφτομαι, για να τα κάνω το κάθε βήμα, ποιους χρειάζομαι, τι expertise χρειάζομαι, και βγαίνω έτσι στο ίντερνετ και λέω, θέλω κάποιον που να κάνει αυτό, θέλω κάποιον που να κάνει αυτό. Και φτιάχνω την εταιρική μου σύνθεση. Στην ερώτηση, ένα σχολείο που υποβάλλει αίτηση για συμπράξεις μπορεί να συμπράξει με σχολεία που έχουν διαπίστευση. Ναι, γίνεται αυτό στο ΚΑΠΑ2 και μπορεί και το ίδιο το σχολείο που έχει πάρει διαπίστευση μπορεί να κατεβάσει ως συντονιστής και ως συντονιστής στη δράση ΚΑΠΑ2-10. Αυτό το δώσουμε σε ένα παράδειγμα παραδοτέο είναι αυτό που σας είπα. Μπορείτε να κάνετε ένα πρόγραμμα σπουδών. Μπορείτε να κάνετε ένα παιχνίδι. Μπορείτε να κάνετε δραστηριότητες, πακέτο δραστηριοτήτων. Να κάνετε ένα οδηγό για δημιουργία λαχανόκηπων στα σχολεία και την αξιοποίησή τους με δραστηριότητες για να έτσι, δώσετε όφηση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ή στην υγιεινή διατροφή, να καλλιεργούν καροτάκια και να μαγειρεύουν. Έτσι. Γενικά, τα σχολεία που έχουν διαπίστευση δεν μπορούν να συμμετέχουν σε βραχυπρόθεσμα σχέδια. Μόνο αυτό. Όλα τα άλλα μπορούν να τα κάνουν μεταξύ τους. Να είναι εταίροι, να είναι συντονιστές. Εντάξει. Όλοι οι φορείς είναι επιλέξιμοι για συντονιστές ή εταίροι στα ΚΑΠΑ210, εφόσον έχουν τη νομική μορφή που λέει ο οδηγός, ουσιαστικά όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Αλλά πρέπει να συνδέεστε με τον τομέα που υποβάλλετε, έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχετε δραστηριότητα στον τομέα που υποβάλλετε. Και πρέπει και το παραδοτέο σας πάλι να συνδέεται με τον τομέα. Δηλαδή το ένα είναι ότι πρέπει να είστε, να έχετε μία εξειδίκευση στον τομέα, και το δεύτερο είναι ότι αυτό που θα παράξετε επίσης να συνδέεται με τον τομέα που το υποβάλλετε. Εγώ ξαναλέω, πρώτα αποφασίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά κοιτάμε, ανάλογα με το ποιοι είμαστε, τις διαθέσιμες αιτήσεις. Θέλουμε κάτι μεγάλο, πάμε σε ΚΑΠΑ2-20, συμπράξεις με πολλά χρήματα. Θέλουμε κάτι μικρό, είμαστε νεοεισερχόμενοι, θέλουμε να αποκτήσουμε εμπειρία. Αυτό θα παράξουμε είναι μικρό για να συγκλονιστούμε, να γνωρίσουμε την ομάδα και μετά αυτό να το κάνουμε ίσως και μια πρόταση μεγαλύτερη. Πάμε στην αίτηση ΚΑΠΑ210. Είμαστε σχολείο και θέλουμε να κάνουμε κινητικότητα, πάμε βραχυπρόθεσμα σχέδια. Είμαστε ένα σχολείο που έχει μια πολύ καλή σταθερή ομάδα και μπορεί να φτιάξει ένα Erasmus Plan και να υποβάλει διαπίστευση. Πάμε στη διαπίστευση, που είναι εξαιρετικά ευέλικτο σχέδιο και δώρο για την εκπαίδευση. Ξεκινάτε πρώτα από το τι θέλετε ή τι ανάγκες έχετε και μετά βλέπετε την γκάμα των αιτήσεων. Κάποια άλλη ερώτηση? Έχουμε και το διευθυντή μας εδώ. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Ωραία. Να απευθύνουμε το λόγο τότε στον κύριο Παπαστεργίου, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ναι, μισό λεπτάκι λίγο, κύριε Παπαστεργίου, δεν ακούγεστε. Να πω λίγο, γιατί ήρθε μια
Λέω γιατί σε μένα, όταν δεν έχουμε τι να πούμε, δηλαδή δίνουμε το λόγο στο διευθυντή. Για να κλείσει την ημερίδα και να... Εντάξει, ναι, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις... Εντάξει, υπάρχουν κανένα δύο ερωτήσεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν... νέος ερχόμενος και λιγότερο έμπειρος. Ο νέος ερχόμενος που λέει κάποιος για το κέαξον 1 με το κέαξον 2, ας πούμε, ναι, είναι μια ερώτηση. Ο νεσερχόμενος, ο νεσερχόμενος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει υλοποιήσει πρόγραμμα στη δράση που υποβάλλει. Έτσι. Άρα είναι ο εισερχόμενος στη δράση. Στη δράση. Η δράση στην, αίτηση, όμως... στην αίτηση κιόλας, όχι στη δράση. Να ρωτήσω κάτι που δεν το ξέρω ούτε εγώ. Στη βασική δράση ή στη δράση. Στη δράση, όχι στη βασική δράση. Το ΚΑΠΑ, στην αίτηση δηλαδή, στην ΚΑΠΑ210. Ναι, ναι, κατάλαβα. Να μην έχει κάνει. Μπορεί να έχει κάνει ΚΑΠΑ220. Τα που έχει μείνει ότι τα 210 είναι μικρής κλίμακας για νεοεισερχόμενους να πάρουν εμπειρία να πάνε στην άλλη δράση. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εντάξει, το νεοεισερχόμενος ισχύει και στα... Το νεοεισερχόμενος γενικά είναι ένα αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σταθερά για το πρόγραμμα Εράσμους. Απλά στα μεγάλα σχέδια, στις συμπράξεις εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβραβεύει με τον τρόπο που αξιολογεί τα κριτήρια όταν έχουμε ένα μείγμα έμπειρων και νεοεισερχόμενων για το πρόγραμμα, όχι την εμπειρία που διαθέτουν οι ίδιοι σαν οργανισμοί. Οι συμπράξεις μικρής κλίμακας είναι μία αίτηση που επιτρέπει να αποκτήσουν εμπειρία στο πρόγραμμα χωρίς να είναι κάτι δύσκολο. Δηλαδή να υλοποιήσουν κάτι, να φτιάξουν μία κοινοπραξία και να υλοποιήσουν κάτι που θα είναι χρήσιμο φυσικά και θα καλύψει τις ανάγκες τους με πιο λιγότερο σύνθετες διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης, σχεδιασμού και υλοποίησης. Τώρα είναι και μια ερώτηση. Είμαι σε σχολείο χωρίς διαπίστευση και χωρίς εμπειρία. Τι θα ήταν καλό να ακολουθήσουμε? Εύκολη ερώτηση, δύσκολη απάντηση. Αλλά να πω κάτι εδώ. Εγώ θα έλεγα διαπίστευση, ξέρετε, έτσι αβασάνιστα που λένε. Όμως η αλήθεια είναι η εξής. Δεν ξέρω αν κάπου δεν ήμουν σε όλη την ώρα. Κάπου δεν ξέρω αν αναφέραμε αυτό που λέμε needs analysis. Κάνουμε μια ανάλυση αναγκών, βλέπουμε τι θέλουμε. Είναι το κλειδί για να σχεδιάσεις ένα καλό πρόγραμμα. Αν ξέρεις τι θέλεις και πού θα φτάσεις, πού μπορείς να φτάσεις. Συνεπώς, αν κάνετε μια ανάλυση αναγκών, θα το δείτε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η διαπίστευση σας δίνει βέβαια μια προοπτική στην, ας πούμε, στην 7 ετία για όλο το πρόγραμμα. Θα έχετε κινητικότητες με απλοποιημένη αίτηση για κάθε χρόνο μέχρι το τέλος του προγράμματος. Το 2-10 το ακούσατε, είδατε τι είναι. Θα μπορούσε να μπει κανείς και τα δύο αν έχετε χρόνο, διάθεση και προσωπικό. Δεν θα απαντήσω. Πάντως η βάση είναι ανάλυση αναγκών. Τα λέω καλά, Τάσο? Υπάρχει κάτι που προσθέτουμε εδώ για να αποφασίσουν? Δήμητρα. Όχι, συμφωνώ. Έτσι, η ανάλυση αναγκών, αυτό είχε πει και ο συνάδελφος ο Τάσος, ότι πρώτα πρέπει να δουν ακριβώς τις ανάγκες τους και μετά να προχωρήσουν. Έτσι είναι. Ωραία. Αν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, να σας ευχαριστήσουμε. Ό,τι είναι, παρακολουθείτε το site μας. Είμαστε εδώ και τα τηλέφωνα τα ξέρετε για πληροφορίες και τα λοιπά. Υπενθυμίζουμε την προθεσμία 3 του μηνός ή 4. 4 Οκτωβρίου. 4 Οκτωβρίου και πώς είπε η κυρία